Ντέ. Το πρώτο καλάθι δεν θα έρθει. Αυτιώτης. Γιαφυρόπουλος. Για δύο εύστοχος. Οι πρώτοι δύο πόντι. Για τους φιλοξενούμενους εδώ στα Μελίσια, δεύτερο παιχνίδι απόψινής βραδιάς. Το σκορ εδώ στα Μελίσια, προβάδισμα με 4. Έξοχος σε δύο πόντο. Αντου Τζαβάρα. Ασπίτης χωράει το 4, ρε παιδιά. Έλα, Παναγιά μου. Πάρει και το φάουλ, θα κυκλικεί ο Μαγιαμί, ελεύθερη βολή, θα στοχίσει. Ιωάννηδης. Ζαβάρας. Ζαβάρας στο σύνδερο. Ζαφυρόπουλος ο Ριμπάου. Στο Μουσάσιο. Αστρόντης και αυτό. Όχι. Μπάλα το μισό από τα χέρια του θα περάσει εκτός. Έτσι ακριβώς. Τον πάγκο Γιωπάνο Σαματόπουλος μετά από καιρό μεταλλάσσει κάτω λόγω όμου. Γιώργος. Και ο Γιώργος πρώτο παιχνίδι, να το πούμε αυτό, εξαιρετική φάση του Ζαβάρα. Θα ξεκινήσει.
τον Γιώργο. Στο συν 4, παρέα του Ασπιώτη. Ασχόλησε. Λίγο ραγάκι. Ασχόλησε. Πάρει την μπάλα, θα αφήσει. Θα την αφήσει στο καλάθι. 7-13. Γιώργιος. Πάρει το φάουλ χαμηλά. Πάμε μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφη προσωπική
13-15. Ακόμα και να προσπεράσουν μπορούν. Σίδερο. Αντικανιώτης, θα μιλά στο βλάχο, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. 14-20.
Παπαδιονυσίου. Αστοχός. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μαρτζούκος. Ιωαννίδης. Θα κάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. 23-31 παραμένει. Παπαδιονυσίου στον πάγκο. Μεγαλύτερη μορφή της οργάνωσης. Τον πόντο. Κωνσταντινίδης. Ιωαννίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο.
Έφτασε το συγκρότη. Είχε κερδίσει το φάουλ, 2-42, άστοχος στην πρώτη. 23-31 παραμένει. Σωσίν. 7 τώρα διαφορά για την Μεφλούτ. Θα γυρίσει, θα κοπεί στο Μαρτοφύλλο. Φάουλ στον Γιώργο σφυρίχθηκε, το τρίτο φάουλ ήταν. Είναι νωρίς, θα πρέπει να περάσει τον πάγκο ο Γιώργος.
Κεφαλιανός έχει κερδίσει το φάουλ από τον πιο πάνω. Στην δεύτερη Ασκιώτης για τρεις. Παλιανός θα πάει μέχρι μέσα. 28-36. Σε θέση οδηγού βρέκεται από καλό σε ελληνικό. Την άλλη τα πιστόλια προέρχονται από μεγάλη νίκη επί του Σοκοτού. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 29-36, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Τον Ζαφυρόπουλο να έχει κερδίσει το φάουλ. Άστο το συγκρότη. Θα πάρει τον τρίποντο.
Κατσιόντης. Κουσάσεις για τρεις. Ιωαννίδης ο rebound. Γιώργιος ο οποίος επαναλαμβάνω επέστρεψε σήμερα πρώτο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό. Το rebound καλά και δεν θα έρθει. Τα περισσότερα έχουν μειώσει στους τέσσερις. Ο Παλιανός, ο Τζαβάρε, το τυπικό rebound. Έχουν ευκαιρία να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Στον έναν τώρα, όχι. Okay. 33-37, 6-15. Μας πρώτης θα στοχίσει. Ελλάδο. Δεν πιστεύω να μείνεις Ολυμπιακός κι εσύ. Είσαι Ολυμπιακός. Αδέλφια είστε. Τέσσερις. Ιωαννίδης.
Τσάτσης για τρεις από τη γωνία. Βάλει σίδερο. Για να δούμε άμα έχει η ώρα τα πιστόλια να ρίξει τη διαφορά κι άλλο. Το έχουν προσπαθήσει μία-δύο φορές. Για να δούμε τον Ιωαννίδη τώρα. Θα το καταφέρει, θα το κάνει. 37-39, πάμε σε time out. Μαρτζούκος. Τα μπάρα θα πάει μέχρι μέσα, όχι καλό τελείωμα. Το καλάθι, πολύ όμορφο καλάθι. Ο Παλιανός, Ζαμπάρας για τρεις. Εδώ στάθηκαν την κερίδια, την μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μαρτζούκου και ο Παλιανός και πάλι Ζαμπάρας, ναι, ο τρίποντο. Όχι. Μαζεύει ο Βλάχος. Θα αλλάξει κατεύθυνση, θα πάει μέχρι μέσα. Ζαμπάρας, Μαρτζούκος. Θα πέρασε τον πάγκο. Γρήγορα Ράκης άστοχος στην πρώτη βολή. Εκπληκτική πάσα στο Σταμαντόπουλο. Κάτι παραπάνω από μισό καλάθι και 37-44 διαφορά σε 7. Ένα και 27. Οδεύουμε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ζάση θα κλέψει μέσα από τα χέρια του Κεφαλιανού. Σταμαντόπουλος έκανε κάποια βηματάκια αγκαλιά με την μπάλα. Χωρέθηκαν μπροστά, το είδε. Πάντα κοντά στο σκορ. Σταματόπουλος. Εστόχος των τριών πόντων. 39-47.
39-48. Γρήγορα Κάγκης. Ένα βηματάκι πίσω από τον Μπουσάση. Επίσης πόρη πάνω του Τσαφυρόπουλο. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη βοήθεια του ταμπλό. Να κάνει το 39-51, 7 δευτερόλεπτα. Ο Σαφινίτης θα πάρει το φάου. Τέλος του 10 λεπτού, 39-51. Πάτησαν το πόδι στο γκάζι και δημιούργησαν διαφορά 12 πόντων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 4 δεκάλεπτο ξεκίνησε. Όλα έτοιμα. Ιωαννίδης. Μαρτζούκος. Παλιανός. Πάρα πολύ όμορφη πάσα. Σε κενό τέρμα τον έβγαλε το Μαρτζούκο. Ο Ιωαννίδης. Πριν τη διαφορά στους 10. Ουσάζες. Ζαφυρόπουλος θα στοχίσει. Σε λίγο πάνω κρατηγέ. Πάνω στο φύλλο. Φύλλος για τρεις. Πάρα στα χέρια του Μαρτζούκου. 43-51, τα περισσότερα ρίχνουν τη διαφορά στους 8. Αλεξόπουλος. Κουσάσεις. Ριμπάτ από ποιον. Φάουλ του. Παλιανούς πάνω στον Ζαφυρόπουλο. Αλεξόπουλος. Μαρτζούκος. Σιδερό. Για να δούμε τον Αλεξόπουλο θα πάει με τη μέσα θα πετύχει το καλάθι. Oh,
κάνει το 43-55 και θα δώσει προβάδισμα 14 πόντους στην ομάδα του. Ιωάννηδης. Κωνσταντινίδης. Πάρα πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια από το playmaker της ομάδας του Γιώργιου και του Παπαδιονυσίου. Ο Ζαφυρόπουλος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να στείλει και πάλι τη διαφορά στους 14. Πιάστο να τώρα. Ένα καθώς πρέπει φάου χρειαζόταν ώστε να μην δοθεί για διαθνητικό. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το 47-59 έρθει ως φυσική συνέχεια. Ο Φερόπουλος θα πάρει το φάου τώρα από τον Γκρίκο. Το σηκώνει το χέρι του. Ένα χτύπημα ψηλά στο πόδι του. Προδεύουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Θα πάλι και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Παιχνίδια θα πιάσουν στην πέμπτη θέση
Brothers. Και την επόμενη αγωνιστική αγωνιστούν με τους Πιστάσιους. Μάλιστα. Μετά με τους Λέγκες, Αμπιδέξιους και τελευταία αγωνιστική Μεσοβόντο. Είναι ξεκάθαρο ότι πάνε για 4-4. Αυτός είναι ο στόχος. Αν το κάνουν, νομίζω ότι θα είναι play-offs. Καλμένο το παρελθόν. Τότε που μεσοράνουσε. Καμπάρα στα πίσω με το αριστερό. Το τελικό αποτέλεσμα μένει να μάθουμε. Κουσάζες. Πάνος για τρεις. Ζαφυρόπουλος ο rebound. Θα πάρει το foul. Από την πρώτη. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Αλεκάνιωτης. Γιωβάνος παλεύει, θα πέσει στο παρκέ. Ο Τζαβάρας θα πάρει και το καλές, ο Κεφαλιανός θα πάρει και το φάουλ. Μην έχει χτυπήσει μόνο αυτό θέλουμε. Και τον νόμο του. Τι τα θες τώρα αυτά. 2 και 3 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Την είδα εγώ την προέκταση του χεριού. Το τσιπηματάκι του το ένιωσε. Όμως θέλει. Θα σας πω εγώ τι θέλει σε αυτή την ηλικία. Θα σας πει ένα σπαθόν. Θέλει αλλαγή όμου για να ξεμπλέξεις από αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή μαθαίνεις να ζεις με τον πόνο, με συνεχείς ενδυναμώσεις, λάστιχα, ξεκούραση ή κάνεις αλλαγή όμου. Πράγμα που δεν γίνεται, άρα πάμε στο πρώτο, στην πρώτη επιλογή. Αυτή είναι και η διάλεξη Σταματόπουλος.
Τσαβάρας. Με τα μπλο. Επιθετικό rebound από τον Κεφαλιανό και 56-68. Τελευταία επίθεση του αγώνα, μάλλον Σταματόπουλος για 3. Άστοχος. Ο Χάρης επαναφέρει την μπάλα στον Κεφαλιανό. Λοιπόν, αυτό ήταν 96-68. Η ομάδα του Αστόρι θα πάρει ακόμα μια νίκη στην προσπάθειά της για να εισχωρήσει εκεί στην τετράδα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Είδαμε 56-68 το τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.